Ευχαριστώ πολύ την πρόεδρο του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου και τον πρώην πρόεδρο, Απόστολο Σκούφα, για την εξαιρετική αυτή ομιλία που είναι πραγματικά ένα όδη πορικό της ζωής του πατέρα μου μέσα από τους αγώνες που έχει δώσει. Εγώ εδώ εκπροσωπώ την οικογένειά μας, τον αδερφό μου Θοδωρή, την αδερφή μου Μαριάννα, τη μητέρα μου, η οποία σας στέλνει τους χαιρετισμούς της, είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία της, αλλά δεν είναι εδώ σήμερα γιατί θέλαμε να την προστατέψουμε λίγο από τη συγκίνηση που έχουν αυτές οι εκδηλώσεις. Επίσης από τα εγγόνια του, τον Φώτη, τη Σοφία, τον Χρήστο, την Έλενα, τη Μαριλένα και τον Φώτη Γεωργιάδη, που είναι ο συνεχιστής του παππού και στο όνομα. Όλοι είναι παρόντες εδώ, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς μας και βέβαια ο θείος μου, ο αδερφός του, που είναι και ο μόνος που μας έχει μείνει. Εύχομαι να είναι πάντα καλά. Ο πατέρας μου έλεγε, εγώ θα μιλήσω για το πιο ανθρώπινο κομμάτι, το πιο έτσι προσωπικό, μια που ο Απόστολος τα είπε τόσο ωραία, και ο μπαμπάς μου πάντα έλεγε, την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, θυμάμαι, όταν του δόθηκε μια πλακέτα από τον Ελληνοκουβανικό, είπε ότι εγώ έκανα τους αγώνες μου εν ολίγης και μετά δώσαμε όμως, παραδώσαμε τη σκυτάλη σε αυτά τα σωστά παιδιά όπως είναι ο Απόστολος και που θα συνεχίσει, γιατί του είχε και πολύ μεγάλη εκτίμηση. Θα τα πω και αυτά, χρειάζεται. Ο πατέρας μου έλεγε, είμαι άτομο με αποφασιστικότητα και δύναμη στη ζωή μου. Κοιτάζω πάντα μπροστά με σιγουριά και αισιοδοξία. Έχω ανοιχτό το παράθυρο και βλέπω πάντα φως. Αυτό έκανε πάντα. Πάντα έβλεπε φως. Σε όλη μας τη ζωή, εγώ και τα αδέρφια μου, μέσα στην οικογένεια, δεν τον ακούσαμε να μιλάει με φόβο, με άρνηση. Πάντα ήταν όλα θα πάνε καλά. Ακόμη και στο πιο δύσκολο, έλεγε ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Έλεγε βέβαια και κάτι άλλο. Υποφέρω πολύ όταν βλέπω την αδικία δίπλα μου. Αν μου κάψουν το χέρι, θα αντέξω και δεν θα κλάψω. Όμως όταν βλέπω την αδικία, δακρύζω. Γιατί την ένιωσα από μικρό στο πετσί μου. Και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στην ομιλία, θα πω ότι στο βιβλίο που έχει γράψει, γιατί έκανε και αυτό, έγραψε την αυτοβιογραφία του, ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί περιλάμβανε όλη τη ζωή του, από μικρός μέχρι τα μεγάλα χρόνια, λέει ότι από τον πόνο και τη θλίψη, στον πρόλογο του βιβλίου το είχαμε αυτό, ενός 9χρονου παιδιού που ο πατέρας του εκτελέστηκε από τους φαρματασφαλίτες, ενός παιδιού που έκλεβε τις σφαίρες και τις έδινε στους μεγάλους για να τις δώσω στους αντάρτες, για να εκδικηθεί το θάνατο του γονιού του, για μας την οικογένεια, μέσα από αυτό το πρότυπο, αναδύθηκε η προσωπικότητα ενός αληθινού ανθρώπου, ενός γνήσιου κομμουνιστή, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή για τα ιδανικά της ειρήνης και του σοσιαλισμού. Αυτό ήταν ο πατέρας μου. Δεν υπήρχε τίποτε από την προσωπική του ζωή που θα έμπαινε πριν από μια κομματική δουλειά ή από τη δουλειά της Κούβας. Όλη η ζωή του προγραμματιζόταν με βάση το πώς είναι το πρόγραμμα του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου. Πάντα λειτουργούσε έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς ως παιδιά ήμασταν τυχεροί γιατί πραγματικά ζήσαμε με έναν πατέρα απόλυτα δημοκράτη μέσα στο σπίτι. Δεν μας πίεσε, δεν εμπόδισε τους δρόμους μας, ακόμη και αν ήταν διαφορετική καμιά φορά από αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, σεβάστηκε πάντα την προσωπικότητά μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και βέβαια τον ευχαριστούμε όλοι γιατί μας έδωσε αξιοπρέπεια και την τιμή να κουβαλάμε με περηφάνεια το όνομά μας. Ακόμη και μετά, τώρα που έχει φύγει. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μέσα στην πορεία του τελευταίου χρόνου που πέρασε με την αρρώστια του, ότι εκεί πραγματικά ήταν να το θαυμάσει κανείς. Γιατί παρόλο που αντιμετώπισε μία δύσκολη ασθένεια και παρόλο που είχε μία πληγή στο πρόσωπό του που αιμορραγούσε, έλεγε «Παιδί μου, εγώ δεν είμαι άρρωστος, είμαι τραυματίας», έλεγε και το πίστευε και πάλευε όρθιος και δυνατά. Μέχρι την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, ήταν όρθιος, ευτυχώς, και το πιο σημαντικό που εμένα με εξέπληξε, γιατί δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι μπορούμε να το κάνουμε, δεν είπε ποτέ «γιατί σε μένα». Δεν είπε ποτέ, δεν γκρίνιαξε. Υπέφερε όλο αυτό στοικά, μέχρι την τελευταία στιγμή έφυγε όρθιος, όπως ήταν και σε όλη του τη ζωή. Ήταν ένας άνθρωπος ο πατέρας μου, ο οποίος δεν τον είδα ποτέ να γονατίζει.
Δεν τον είδα ποτέ να γονατίζει απέναντι σε κανένα, γιατί είχε άποψη και προσωπικότητα. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό, δεν γονάτιζε ούτε στα προβλήματα και τις ανοιξότητες της ζωής. Και έδωσε ένα καλό παράδειγμα σε εμάς όλους και στα εγγόνια του, τα οποία χάρηκε, και στον δισέγγονό του που κάθεται εδώ μπροστά, γιατί είδε και δισέγγονο. Όλοι είναι εδώ παρόντι σήμερα, ο Θοδωρής. Οπότε η πορεία του όλη, μέχρι και το τέλος, δικαίωσε πραγματικά τον άνθρωπο που ήταν. Εγώ σας ευχαριστώ εκ μέρους της οικογένειας όλους εσάς που είστε εδώ, γιατί στους περισσότερους αναγνωρίζω τους συντρόφους του, ανθρώπους που δούλεψε μαζί. Και ευχαριστώ και όλους αυτούς που δεν είναι, που ξέρω ότι θα ήθελα να είναι, αλλά δυστυχώς είναι και οι ηλικίες. Μεγαλώνουν οι άνθρωποι και είναι δύσκολο να παρευρεθούν στα γεγονότα. Εμείς όμως μένουμε και χαιρόμαστε για όλους εσάς που είστε εδώ και που τον τιμάτε σήμερα.